Λοιπόν. Δεν υπάρχει λοιπόν φίλε χωρίς καφέ. Καταρχάς έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει. Και λοιπόν, μη με κνευρίζεις άλλο. Ήδη σε περιμένουμε 40 λεπτά. Κουνούπια. Εγώ και οι δύο ονοματέοι που είναι εδώ σήμερα. Κουνούπια μέσω σπίτι 11 το πρωί. Χωρίς καφέ. Έχει τα φυτά έξω γι' αυτό. Καφέ σε ρωτήσαμε αν θέλεις. Τι ώρα, μας έγραψε. Δεν μας πει. Μου έστειλε 40 λεπτά μετά. 40 λεπτά μετά φυλάκια. Δεν ήξερα να απευθυνθεί τόσο υπουργό να βάλει ίντερνετ στο μικρό μέσα. Καταρχάς να ξεκινήσω νωρίτερα. Αν ξεκινήσει νωρίτερα, όταν σου ήρθε το μήνυμα θα το έβλεπες. Λοιπόν, Διονύσης Ντραγκώτη από Old Firm και Σταύρος Στασινόπουλος από Φιωρετσίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κάπως η διάθεσή μου έφτιαξε όταν άκουσα αυτά τα δύο ονόματα. Πες και εσύ, Σταύρο, ένα καλησπέρα, μην τρέπεσαι. Καλησπέρα ή καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι τους έχεις κάνει, ανάλογα από ό,τι το βλέπεις. Τους βλέπω πολύ στιγμένες. Εγώ, μωρέ, τους έχω χαλαρώσει, τα έχουμε πει εδώ πέρα. Έχω πάρει και τις πληροφορίες μου, γιατί δεν ήξερα κάποια πράγματα. Τα πήρα off the record κλπ. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό. Έλα, παντρευτήκανε. Ο Old Firm έχει προσπαθήσει να πάρει παίκτες της Φιωρετσίνα. Η Old Firm, όχι ο Διονύσης. Εσύ το ήξερες ή το μόλις τώρα. Το ήξερα, αλλά δεν συνιστά κάτι κακό αυτό, έτσι. Γιατί θα βγουν και άλλοι και θα πούν τα ίδια και για μένα, οπότε δεν θα με παίρνει. Το θέμα είναι να γίνεται, αν έχει γίνει off the record ή αν έχει γίνει πάνω το τραπέζι. Αν με έχουν πάρει τηλέφωνο και σου πει θέλουμε αυτόν. Έχει γίνει σε free agency. Ήταν ελεύθεροι παίκτες να διαπραγματευτούν. Ναι, και τελικά τι έγινε, τους πήρες. Όχι. Καταρχάς, κάτσα να ξεκαθαρίσω το δέσμο. Ναι. Δεν ήμουν σε όλο αυτό. Ναι. Το κονέ, το ποιος τα κάνει αυτά. Το είχε κάνει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Γιάννης ο Κανελόπουλος, ναι, τον Κωνσταντίνο τον Ξηλιά. Ναι. Χαλανδριώτης αυτή, χαλανδριώτης, ναι, και το παιδί. Τον είχα δει κι εγώ λίγο εκεί πέρα στο στέκι που πάμε για καφέ και τέτοια. Να τον πάρουμε. Να τον πάρουμε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν προχώρησε τελικά, από όσο ξέρω. Και ναι, δεν νομίζω και να προχώρησε. Ήταν καλύτερη η προσφορά που του κάνει η Φιωρετσίνα. Εσύ έχει πάρει παίκτη, έχει πάρει παίκτη να πάρει από Old Firm παίκτη. Από Old Firm όχι. Ναι. Γιατί δεν τους, τι τους θεωρείς κακούς, τι? Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα, απλά δεν έχει τύχει. Ναι. Αυτός βάζει τρίποντα, έχεις τριποντάκια στην ομάδα. Ανάλογα την ημέρα. Βέβαια να πούμε, τώρα το σκέφτομαι, ότι πήγα να πάρουν το μόνο παίκτη, ο οποίος έχει τυπώσει μόνος του προπονητικό Φιωρετσίνα, είναι ο μόνος που είναι. Α, είναι τόσο πορωμένο, το πιο πορωμένο, ναι. Πραγματικά τώρα το σκέφτηκα. Ναι. Εντάξει, και ο Σλούκας πορωμένος ήταν, αλλά. Ναι. Τι λέω. Αρχίσαμε τα οπαδικά δηλαδή. Λοιπόν, όχι. Έτσι έκανα ένα σχολιάκι γιατί είμαστε 2-2 σήμερα. Συνήθως με βάζουν στη γωνία, αλλά σήμερα είμαστε λίγο. Τι? Όχι, έτσι όπως το είπες, θα νομίζουν οι άνθρωποι. Με αυτάκια. Το κάνω με αυτάκια για όποιον δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Είμαι λίγο μπουκωμένη. Δεν πειράζει. Ναι. Ό,τι βγει τώρα. Και ο διευθυντής κάνει ό,τι μπορεί για να σε μπουκώσει ακόμα περισσότερο. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Δεν υπάρχει καμία συνέστηση εδώ μέσα. Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο δύο λόγια στο χειμερινό. Εντάξει, δεν τα πήγαμε πολύ πολύ καλά. Να πω μόνο αυτό, γενικά, ότι ένα παιχνίδι έχω κάνει διαιτητή στη ζωή μου. Ναι. Και έκανα το φιλικό το δικό σας το καλοκαίρι στο Άρη. Με την Κόζα Νόστρα που δεν σφίριξα ποτέ. Ναι. Σφίριξα μια φορά στην αρχή και μια φορά στο τέλος. Θα τρώγε ξύλο που κάνα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτη φορά αυτό. Λοιπόν, η Old Firm έκανε καλύτερο δεύτερο γύρο. Κλασική Old Firm. Από αυτό το χάλι που ξεκίνησε και βλέπαμε. Τερμάτισε 5-6 στο Winter. Απ' την άλλη, η Φιωρετσίνα στο τσακ έσωσε την κατηγορία. Έσωσε τη χρονιά. Έτσι, στο τσακ. Από όταν είχε πει η Γλυκερία στο podcast ότι με ένα-δύο παίκτες μπορεί και να διεκδικήσουμε άνοδο. Κάναμε 2-3 νίκες όλη τη σεζόν. Αλλά προς υπεράσπιση της δεν φέραμε ποτέ τους παίκτες. Όχι, δεν υπάρχει καμία υπεράσπιση, παιδιά. Όποιον πιάνω στο στόμα μου, η καταστροφή του. Έχει τελειώσει. Αντώνη, πες, σε παρακαλώ. Βασικά, νιώθετε κάτι όταν ακούτε την Κλικέρια? Εγώ νομίζω, ακούνατε κάτι τώρα αντικειμενικά. Όταν ακούτε εμένα και ακούτε και εκείνη, πού σας βιδώνει περισσότερο? Σε εκείνη. Είναι και το θέμα, ξέρεις, γενικότερο, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, μας τη λέει, ε? Πηλήστε, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας τσιγκλάει. Για μας δεν έχει πει άσχημα πράγματα. Ναι, γι' αυτό δεν. Δηλαδή, είχε πει, ρε παιδί μου, και πέρσι στο αντίστοιχο summer, ότι με τους 99ers που παίζαμε, ότι όποιος κληρωθεί με την Old Firm θα φτύσει αίμα, αν θυμάμαι καλά την ατάκα. Ναι. Γενικά, εμάς μας έχει σε εκτίμηση. Ναι, τώρα είπε βέβαια ότι ήσασταν ένα χάλι. Ναι, όχι, δεν είπα ένα χάλι. Να μιλήσω για τη χρονιά. Υπήρχαν πάρα πολλές φιλοδοξίες. Η Firm ήταν για να ανέβει πέρσι. Ναι. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα roster που να είναι πλήρες.
δεν τα καταφέραμε. Κάποια κομμάτια δεν δένουν, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Και περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Η ομάδα από εκεί που είχε βλέψει για άνοδο ήταν προ-τελευταία. Είτε σφέρανε γκρίνια. Είτε σφέρανε γκρίνια. Περάσαμε νομίζω την πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας μας. Δηλαδή να μην μιλάμε παίχτες μεταξύ μας. Και όχι παίχτες που είμαστε από την αρχή. Τη Ολφίν, σε τον Καλαμπάκ, σε όχι τέτοια. Και να είμαστε όλοι τσακωμένοι με όλους. Και να λέμε ότι ή τα παρατάμε ή βγαίνουμε μπροστά. Και παίζαμε ένα μάτσο στο Στεφανόπουλο και ήμασταν 6 άτομα που ήμασταν όλοι τσακωμένοι με όλους. Δηλαδή, μας είχε κάνει πάρα πολύ κακό στην ψυχολογία μας αυτό. Και απλά βγήκαμε μπροστά, πήραμε το μάτς, ήρθαν τα Χριστούγεννα, κάναμε καλές μεταγραφές, Γιώνο Νικόλα, Παϊκόπουλο, που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και φτάσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο πρωταθλητισμού. Αλλά δυστυχώς χάσαμε τα δύο ντέρμπι με Golden Boys και Beer Team. Και χάσαμε πάλι την άνοδο. Εντάξει, καλές ομάδες. Καλές ομάδες. Αλλά μας μένει πικρία του πρώτου γύρου γιατί χάσαμε πάρα πολλά μάτς δικά μας. Δηλαδή, είχαμε χάσει από του Lakers που χάναμε για 20 το ημίχρονο και δεν είχε χρόνο να το γυρίζει και χάσαμε για ένα. Είχαμε χάσει μάτς από Intercity από το συν 22. Δύο μάτς, money. Η χαρά που... του Μίλι, όλη τη φύρμα. Στο πρώτο γύρο. Μην βάλω τώρα και το αντίζελ τώρα το Summer που χάσαμε από συν 17. Γενικά, είμαστε πολύ σταθεροί. Στη διακύμανση ενός μάτς, χωρίς καθόλου νεκρά σημεία. Χωρίς καθόλου νεκρά σημεία. Σταύρο, πες μας εσύ τι έφταξε, λίγο. Εντάξει, γενικά... Εντάξει, εδώ ένα λεπτό τώρα, γιατί εσείς ήσασταν για να ανέβετε. Όχι. Δηλαδή, τώρα ξεχτιστήκατε, λέψε, πάμε να ανέβουμε. Όχι, αλλά δεν ήταν όπως ξεκίνησε η χρονιά τους για να παλεύουν για τη σωτηρία τους κιόλας. Σίγουρα πιστεύω, σαν ταλέντο δεν είμαστε να παλεύουμε για τη σωτηρία. Απλά το πολύ σημαντικό είναι ότι σε σχέση με 3 χρόνια πριν που ξεκινήσαμε, για παράδειγμα, δεν συγκρίνεται νομίζω το επίπεδο της διοργάνωσης. Έχει ανέβει πάρα πολύ και άμα δεν ανέβεις και εσύ επίπεδο, νομοτελειακά θα πέσεις. Εντάξει, εμείς το χάσαμε το κλασικό με τις συμμετοχές. Δηλαδή, πάντα θυμάμαι, όπως και τώρα στο Summer, που βέβαια ακόμα το κρατάμε αυτό, τις πρώτες αγωνιστικές κόβαμε άτομα για να κατέβουμε 10, να μην κατέβουμε 12, γιατί και 13, κατά 13 δεν μπορούσαμε. Να μην κατέβουμε 12, γιατί όσες φορές έχουμε κατέβει 12, είναι πραγματικά αντίστοιχο με το να κατεβαίνεις με 5 σε δυσκολία να το διαχειριστείς. Κάπου εκεί το χειμώνα με τα πρώτα τα κρυουλάκια, τα 10.30 και τα λοιπά, αρχίσαμε τις 5-6. Και τότε πήρε κάτω βόλτα, υπήρχαν όπως είπε και ο Διονύσης και σε εμάς κάποιες έτσι προστριβές. Δεν φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο, αλλά υπήρχε ξενέρα, ας το πω. Που εντάξει, όταν είσαι και οργανωτής, δεν θέλω να πω ούτε αρχηγός σε τέτοια, οργανωτής νιώθω δύο με τη Φιωρετσίνα. Είναι αρκετά λεπτό να το χειριστείς αυτό, όσοι είναι σε αυτή τη θέση θα το καταλαβαίνουν. Εντάξει, κάτσαμε κι εμείς κάτω, συζητήσαμε, μαζευτήκαμε στα παιχνίδια που έπρεπε, δηλαδή ήταν 4-5 μάτς που πρέπει να χτυπήσουμε, χτυπήσαμε τα 3, τα πήραμε. Και τελικά για άλλη μια χρονιά ούτε έχουμε πέσει ούτε έχουμε ανέβει ποτέ, είμαστε σταθεροί από την πρώτη χρονιά που παίζουμε, εδώ και 3 χρόνια πριν δηλαδή. Και τώρα σε καλοκαιρινό ρυθμό, να δούμε που θα πάει, το καλοκαίρι νομίζω μας πάει πιο πολύ. Ωραία. Πάμε στις ερωτήσεις. Σιγά σιγά μας είπανε τα λόγια. Τώρα να πάμε λίγο στο ζουμί. Λοιπόν, εμείς θα ρωτάμε, εσείς θα απαντάτε. Θα ξεκινάει ένας, θα ξεκινάει άλλος και μετά ανάποδα. Έτσι, άμα υπάρχει... θέλετε, μπορείτε να κάνετε και καμιά ερώτηση. Απλά δεν θα πάρετε απάντηση. Όχι, πλάκα κάνω. Μπορεί να ρίξω ό,τι θέλετε. Και ξεκινά. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι βασικές διαφορές που έχει ένα Summer League σε σχέση με το Winter. Διονύση, ξεκινά εσύ. Summer League σε σχέση με το Winter. Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για μια διοργάνωση που το summer είναι ένας γύρος, οπότε κάθε αποτέλεσμα μετράει. Δεν μπορείς π.χ. να κάνεις γκέλες άμα θέλεις να πας μακριά. Σίγουρα μας βοηθάει το σύστημα ότι περνάνε περισσότερες ομάδες στον επόμενο γύρο. Απ' την άλλη το winter είναι το βασικό στόχο, δηλαδή κάθε ομάδα αυτό κυνηγάει περισσότερο. Θεωρώ ότι... Το σπάει ο γκουρού. Πάντα με κάνει. Το σπάει ο γκουρού. Ωστόσο θεωρώ ότι το summer μας πάει περισσότερο. Είμαστε καλοί στον αγώνα. Ωστόσο πρέπει να βελτιώσουμε και την συμμετοχή μας στο winter, γιατί θεωρώ ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο.
και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να τα κυνηγήσουμε και τα δύο. Το λέω με μία επιφύλαξη. Αλλά έχουμε πολύ καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή, από το δεύτερο γύρο της, του winter και μετά. Οπότε στοχεύουμε και να πάμε μακριά και τώρα στο summer και του χρόνου θα πω αυτό το λιβερπουλίστικο. Φέτος είναι χρονιά μου. Σταύρο. Εντάξει, πάνω κάτω αυτά που είπε ο Διονύσης, σίγουρα το summer λειτουργεί και για δοκιμές. Το winter είναι το κύριο. Απλά εγώ έτσι κάτι που σκέφτηκα τώρα, για πάμε όπως το λέω αυτό που σας είπα πριν για τις ικανότητες της ομάδας μου, όπως είχε πει και ο μεγάλος Ιβάν, μην υποτιμά την ομάδα. ότι πέρυσι για παράδειγμα ήμασταν στο summer, ήμασταν μία από τις δύο ήττες στον run and gun που το πήρανε. Είχαμε έρθει γεμάτοι εμείς, γεμάτοι αυτοί και το πήραμε το πρώτο παιχνίδι, μετά μας το γύρισαν 2-1 τα παιδιά. Τα παιδιά εγώ είδα ότι από πέρυσι είχαν ξεκινήσει, κάνανε ένα φανταστικό summer και πιστεύω από πέρυσι, δηλαδή τους θυμάμαι από το summer που ήρθαν πρώτη φορά, να μαζεύονται 10 και 11 άτομα. Οπότε δημιούργησε μια προσδοκία το summer, δημιούργησε μια πολύ καλή διάθεση. Και άμα κάνεις έτσι κάτι καλό στο summer, δεν λέω να το πάρεις, να κάνεις μια καλή πορεία. Και γιατί, εντάξει, αυτό που είπε και ο Διονύσης, ότι προκρίνονται πιο πολλές ομάδες, πολλές ομάδες θα παίξουν πρώτη φορά στα play-off, δηλαδή και εμείς πέρυσι παίξαμε πρώτη φορά play-off σε summer. Ότι μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες να πάει καλά και το χειμερινό, δηλαδή να έχεις μια βάση και πάνω απ' όλα να υπάρχει διάθεση. Γιατί πραγματικά το παράδειγμα της Run & Gun του φίλου μου του Γιάννη είναι αυτό που πιστεύω. Ότι ξεκίνησε από το summer με διάθεση καλή, ήρθαν οι νίκες, χτίσαν ένα καλό σύνολο και το πήρανε και πέρυσι και φέτος. Βασικά φτάσανε και μέχρι τον τελικό. Ποιος είναι ο φίλος? Ο Γιάννης Τεχαρίδης. Έλα, ρε φίλε. Δεν ταιριάζετε εσείς οι δύο. Πώς έχετε κολλήσει? Είχαμε εσύ σε πιο γνωστούς. Πιάνο φάση και αυτά. Αυτός είναι πιο πολύ τσίκνα και πάμε. Εσύ είσαι σαμπάνια, αυτός είναι ούτε καν κρασί. Ρετσίνα. Είστε και τα δύο καλά παιδιά όμως. Εννοείται. Είχαμε κοινή επαφή ένα παλιό μας παίκτη, ο οποίος είναι διαιτητής. Από εκεί από αυτό το κύκλωμα τον ξέρει. Διαιτητής, Κρητής ο Γιάννης. Γνωριζόταν από εκεί, οπότε... Ωραία. Για τράβα στη δεύτερη ερώτηση, Αντώνη. Έχετε βρεθεί καταρχήν σε θέση... Σα summer αγωνίζεστε ανελιπώς? Σαν φίλοι νομίζω ξεκινήσαμε... Όχι, έχουμε αγωνιστεί, αλλά... Έχετε μείνει ποτέ με κενό? Με κενό? Ναι, να μην αγωνιστείτε στο summer. Όχι, δεν θα το λέω. Εσύ? Ούτε κι εμείς. Αν γινότανε αυτό, δηλαδή παίρνατε μια απόφαση ότι... δεν θα κατεβούμε στο summer, ναι. Να πάμε κατευθείαν Σεπτέμβρη. Ναι. Είναι πάρα πολύ στο χρόνο να μην παίζεις. Εδώ ναι. Πέρα το Πάσχα, εγώ περίμενα πώς και πώς να έρθει η άλλη εβδομάδα να παίξουμε μπασκετάκι. Θα την πάλευες, δηλαδή το βρίσκεις θετικό καταρχήν να το έκοβες το summer. Θα σου πω, εγώ ήμουν από αυτούς που, επειδή την έχω δει την ιστορία, αν εξαιρέσεις φέτος που κατεβάζουμε δωδεκάδες, που αυτό στη φίλη μου δεν έχει ξαναγίνει, το ξέρετε οι περισσότεροι, εγώ ήμουν από αυτούς που λέγαμε ότι okay, υπάρχουν άδειες, υπάρχουν δουλειές που κάποιοι φεύγουν, μπορεί να φύγει για σεζόν ξέρω, και τέτοια. Και δεν μαζευόμαστε. Και μαζευόμασταν 5-6-7 άτομα. Και έχω δει και εγώ να τραυματίζομαι σε summer και να μαζευόμαστε 5 νομάτεοι ήλιο 35-40 βαθμούς. Και ήμουν από αυτούς που λέγανε ότι, παιδιά, άμα είναι να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε καλά. Αλλιώς δεν υπάρχει ουσία να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Ωστόσο, πάντα με κάποιο τρόπο με έπειθαν. Οπότε συνεχίζαμε κανονικά. Όχι, θα σου πω την αλήθεια ότι. Παρόλο που γκρινιάζω, βαράτε με κι ας κλαίω. Θέλω να παίζω πάλι. Αν μπορούσαμε να βρούμε ένα θετικό, ρε παιδί μου, το να μην κατέβει στο summer, θα βάλουμε την επιχείρηση μέσα. Αλλά. Ποιο θα ήτανε? Ξεκούρασε, θα έλεγα εγώ. Και αποφύγει τραυματισμών αυτό. Okay. Υγεία. Okay. Αφεντικό. Συνέχισε. Ποιο κατά τη γνώμη σα είναι ο πιο δύσκολο όμιλο τη κατηγορία και γιατί? Εγώ εντάξει, χωρίς να θέλω να γλύψω, τα έχω πει και off the record. Συνόπουλε να δω τι διάβασμα έχεις κάνει. Γιατί... Είναι ο τέταρτος. Είναι ο τέταρτος. Έχει τρεις-τέσσερις ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι ενδυνάμει. Συν τη Diesels, η οποία την έχω δει σε δύο παιχνιδάκια. Έτσι, εντάξει, είναι αυτό το μοντέλο το νεανικό που δεν το έχουν πολλές ομάδες. Το έχει 99, το έχει Circle. Το έχουν οι trailers τώρα λίγο που τους είδα, που τους έχεις κάνει εσύ, Αντώνη. Ναι. Εντάξει, αυτό το μοντέλο μπορεί να σε πάει μακριά. Δηλαδή, μόνο και μόνο το τρέξιμο ευνηδιασμό. Που τα παιδιά έχουν και 2-3 πολύ καλούς παίκτες, μπορεί να σε πάει μακριά. Είπε στον τέταρτο. Ναι. Άμα θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι, οι τρέιλερς δεν είναι, αλλά. Okay. Όχι, όχι. Το λέει γενικά. Απλώς... Για τους Diesels, ναι. Ότι, ναι. Για τον τέταρτο off the record πριν ο Σταύρος είπε ότι θεωρεί ότι από τον τέταρτο θα βγει ο πρωταθλητής της κατηγορίας. Έτσι είπε.
Και Τζιβάνα ακόμα που πλέον έχουν και την τεχνογνωσία, έτσι. Θα ανέβουν και Τζιβάνα. Έχω δει, έχει κάνει και μεταγραφή από Elite. Ναι. Οπότε τον έχει πολύ καλό σημαντικό. Θα έλεγα τον τέταρτο σε αυτή τη φάση τώρα. Εδώ να είμαστε. Εγώ τι θέλετε, να ευλογήσω τα γένια μου. Όχι, να μας πεις τη γνώμη σου. Εντάξει, αντικειμενικά πάντα. Δηλαδή και τον όμιλό μας να δει κανείς. Θα συμφωνήσω λοιπόν και εγώ με τον προλαλήσατε ότι τον τέταρτο όμιλο θα βάλω στο πιο δύσκολο. Πέρα από εμάς που είμαστε καλή ομάδα, θα μπορούσαμε να είχαμε ανέβει, αλλά ναι, τα είπαμε και πριν. Δημήτρη Αγραβάνη, είμαστε πολύ καλοί και εμείς. Ναι. Έχουμε Kansonic που είναι Evolution. Έχουμε Dua Diesels που είναι μια καινούρια ομάδα που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, νεανική που τρέχει, που δεν ταιριάζει σε πολλές ομάδες στο μπασκετάκι. Δηλαδή αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού, το δίνουμε την μπάλα και τρέχουμε, δεν μπορούν να το ακολουθήσουν πολύ. Βαλχάλα, ανεβήκανε. Παρόλο που έχουν μια σοβαρή απουσία στο Summer, το Jericho. Ο Jericho δεν κατεβαίνει. Όχι, έχει βγει σεζόν. Είναι μεγάλη απουσία. Εδώ μα εντάξει. Είναι μεγάλη. Έλυσε ένα παιχνίδι και πήγαμε στον κουβά. Τότε που λέγαμε προγνωστικά. Άκου τι έγινε. Ένα, το πούμε τώρα. Τη Βαλχάλα την είχαμε στον όμιλο. Έχουμε μιλήσει και με τον Αγαθοκλή off the record μεταξύ μας. Ο Τζέρικο και τα άλλα δύο παιδιά που φέρανε. Τους άλλαξαν όλη τη χρονιά. Έχουμε αυτό τον αθεόφοβο, τον Green εδώ πέρα. Λέμε εμείς τα προγνωστικά μας και αυτά. Κλείνουν τα μικρόφωνα, πάμε να φύγουμε. Λέει δεν σας έχω πει. Ο Τζέρικο δεν θα παίξει, λέει, στο παιχνίδι, λέει το πρώτο. Ρε φίλε, τώρα του λέω μας ο Τζέρικο στο παιχνίδι. Και εμείς σας δώσαμε λίγο 100-0 και κάτω είδαμε τους άλλους. Και έβγαινε μετά το βουνό από την Τζιβάνα στις δηλώσεις και λέγε ναι, για 30% λέει καλή ήμασταν σήμερα. Ναι ρε φίλε, καλή ήσασταν, αλλά εμείς δεν ξέραμε τον Τζέρικο να κατέβει στη σειρά. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε τους Λεγάμονους που είναι και εκείνοι Evolution και ήταν στο τσάκ για να πάνε για τα playoffs για Master. Γενικά είμαστε 5 ομάδες που είναι πολύ καλές, θεωρώ. Οπότε ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος όμιλος που να είναι 5 ομάδες έτσι. Υπάρχει ταύτιση λοιπόν μεταξύ σας. Λέτε και οι δύο τον ίδιο όμιλο. Λέμε και οι δύο τον ίδιο όμιλο. Πολύ ωραία. Θα πας στην επόμενη ερώτηση ή θα συνεχίσεις να χαζεύεις. Χάσατε από τα πιτσιρίκια σας δηλαδή. Εδώ βλέπω την ήττα από εκεί, την έχετε κάνει φέτος, ε. Ναι, από τους Dua. Ήταν μια πολύ κακή ήττα. Από το συν 17. Αυτή είναι η ήττα από το συν 17. Ναι. Μπράβο. Με total basket πρώτο ημίχρονο. Ναι. Αλλά... και μετά Κωνσταντινούπολη, ναι. Μετά Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Γίναμε τσεσεκά. Γίναμε τσεσεκά μετά. Ναι. Παιδιά, ο Αντώνης βλέπει γη της Ελιάς, θέλω να ξέρετε. Ναι. Τώρα... ισχύει, βλέπω, ναι. Βλέπω, ναι. Είχε ανοιχτό το παράθυρο. Γιατί δεν περνάμε το μισό διοφέ. Επίσης, παρέλειψα την Τζιβάνα. Που στον όμιλό μας. Για να κάνω μια παρένθεση. Πρωταθλητές. Εντάξει, αυτοί τώρα έχουν αποφορτιστεί. Αυτοί κατεβαίνουν τώρα. Είναι το πώς θα μαζευτούν. Δηλαδή, άμα μαζευτούν, θα την κάνουν την κηδεία τους. Με εμάς. Πήρανε κούπα τώρα. Ποιο ναι, εντάξει, τώρα, ποιος τώρα άμα, ναι, δεν σας βλέπουν καν τώρα. Και τα παιδιά της Τζιβάν, αυτό λέγανε ότι μαζευτήκαν στα play-off. Δηλαδή, άμα όλη η ομάδα του συμπληρώσει τις 4 συμμετοχές, λίγες είναι οι 4. Μπορεί να βγουν 8 στον όμιλο άμα δεν μαζεύει και μετά να πάνε να κάνουν καμία κηδεία στον πρώτο. 8. Φαντάζομαι ότι θα πάει. Ναι, έτσι όπως το. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Να μαζευτούν και. Ναι, γιατί στα play-off θα μαζευτούν. Να είναι καμιά ομάδα 11-0, ξέρω ποια είναι στο πέμπτο. Λογικά με το. Η Γαλάτα. Τι πολύ καλή ομάδα. Το βουνό χτύπησε, ρε όμως. Τι είπα το βουνό. Τον έφαγε, ο Μπουργάζας τον έφαγε. Τον είδαμε μπότα. Τον είδαμε μπότα. Βουνό, βουνό, που είναι σαν βουνό πραγματικό δηλαδή. Αυτό που έλεγε για το 30% και τι να του πω. Εγώ άμα τον δω, του πούνε καλά τα λέγε. Σιγά με του πάω κόντρα. 2-10, εντάξει, το βουνό είναι 2-15, το δεύτερο σέντερ είναι 2-10. Άλλωστε η Ρογάνη δεν υπάρχει 2-10. Πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Πολύ ψηλά. Πε. Λοιπόν, από τις νέες ομάδες, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, από όλες τις νέες ομάδες που έχουμε στο Summer και είναι αρκετές. Mm-hmm. Είτε είναι στον όμιλό σας, είτε θα τις αντιμετωπίσετε, γενικότερα αναφέρομαι. Ποια είναι η πιο. Σας έχει κάνει έτσι εντύπωση, παιδί μου. Γιατί πω, μπαγάσια της, αυτή είναι καλή. Εντάξει, εμείς σίγουρα μπουλντόζες, επειδή τους έχουμε δει λόγω των παιχνιδιών του ομίλου. Είναι όλοι σαν μπουλντόζες, δηλαδή τι είναι. Όχι. Έχουν και εκεί που τρέφουν, που δεν σου κάνουν. Ξέρεις, ακούς μπουλντόζες, νομίζεις θα έρθουν τα βουνά. Έρχονται κάτι πιτσιρίκια για εκεί. Καλή. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Και είναι και παιδιά που παίζανε από παλιά μπασκετάκι. Προς τα εκεί πάει να ξέρετε το μπασκετάκι. Ότι χρόνο με τον χρόνο θα έρχονται νέα παιδιά γιατί αλλάζει τώρα το πράγμα με άλλο. Αυτό που λέγαμε και πριν. Ναι. Η Diesel σίγουρα που είπαμε και πριν και αυτή καλή ομάδα. Και τους Παντοφλίνους έχω δει. 8ο όμιλο. Που έχει καλό είναι και ο 8ο όμιλο εκεί στο Σέφερ. Ναι, τι αυτή ρε. Και εγώ. 4-0.
Κι αν τους δεις, δεν ναι. είναι... Δεν γεμίζει το μάτι, αλλά ναι, του, επειδή παίζανε λέει. Πριν από εμάς, είναι πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να παίζανε κι αλλού, δηλαδή. Εγώ πιστεύω έτσι τόσο καλά να παίζουν πρώτη χρονιά. Ότι γνωρίζονται εννοείς παιχτικά. Γνωρίζουν, θα παίζανε ή σε κάνα ανοιχτό, αν όχι σε πρωτά. Βαντοχλίνη. Ναι, και εμένα με έχουν... Πρώτη είναι, ρε παιδιά, ναι, 4-0. Ναι, 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 τι σου λέω. Και νομίζω έχουν κερδίσει και τον Ερυθρέο. Έχουν κάνει μια πολύ καλή νίκη. Ναι, και άμα δεις τη φωτογραφία, λες αυτή τώρα είναι αίτητη, αλλά είναι εξαιρετική. Μάλιστα. Για πες, Διονύση. Εγώ σίγουρα θα πω τους Ντουαντίζελς που τους έχουμε αντιμετωπίσει. Πούμε, μην πω τη λέξη. Πες την. Που με κερδίσαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαι ειλικρινής, στις άλλες ομάδες δεν τις έχω παρακολουθήσει σε αγώνα να δω πώς παίζουν. Σίγουρα τα ρεκόρ τους λένε κάτι, δηλαδή για να είσαι μια ομάδα ATT 4-0 λέει κάποια πράγματα. Αναφέρομαι στις Bulldozers και στους Παντοφλίνους. Ωστόσο έχω δει του Αντίζελς που είναι πιτσιρίκια που τρέχουν. Σου είπα, μια ομάδα που έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας δεν θα περάσει καλά. Είναι γρήγοροι, παίζουν στοχευμένα, δηλαδή ξέρουν τι θα κάνουν γενικά. Αλλά το πρώτο του στο δυνατό σημείο είναι ο ευνηδιασμός, δηλαδή πάρε την μπάλα και τρέχα. Οπότε θα πάω αυτές τις τρεις κι εγώ. Σου λέω, χωρίς να έχω δει τις άλλες δύο ομάδες, θα πάω με την ομάδα που έχουμε στον όμιλό μας, που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και είναι ψηλά στη βαθμολογία. Όπως είπατε κι εσείς, το επίπεδο ανεβαίνει κάθε χρόνο. Πώς επηρεάζει αυτό μια κατηγορία σαν τη development, που κατά βάση αποτελείται από ερασιτέχνες? Δηλαδή, δεν έχουν παίξει. Ναι, στις πιο μεγάλες κατηγορίες βλέπουμε ανθρώπους που έχουν περάσει από την ΕΣΚΑ, από την Σκαναμπόρη και από εθνικές κατηγορίες. Σε development και στην D2 κατά βάση έχει ερασιτέχνες. Ναι. Πώς επηρεάζει αυτό το κομμάτι? Να ξεκινήσω. Καταρχάς, μας βοηθάει στο να εξελισσόμαστε. Η Old Firm γενικά από την πρώτη της χρονιά στο μπασκετάκι ήταν αυτό που λες. Παίχτες οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και ουσιαστικά κάναμε την. Κάναμε το χόμπι μας ευχαρίστηση, ρε παιδί μου, να σου το πω. Γιατί πήγες να πεις κάτι άλλο τώρα και μας κοβάνε. Δεν είμαι τέτοιος. Ναι. Λοιπόν, μας βοηθάει να εξελισσόμαστε, να δούμε το πράγμα πιο σοβαρά, γιατί εγώ είμαι από τους τύπους που θέλουν να πετύχουν κάτι. Και άμα δω ότι δεν βγαίνει το μοντέλο, θα κάνω τα πάντα για να το αλλάξω. Θέλω να κερδίζω, νομίζω στους περισσότερους, εντάξει, τώρα εξαρτάται και πώς το βλέπει κάθε ομάδα, αλλά εγώ σαν firm θέλω να κερδίζουμε, ρε παιδί μου, σαν ομάδα. Οπότε μας αναγκάζει μέσα σε εισαγωγικά, με καλή πίεση, να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι σαν ομάδα, που αυτό έχει να κάνει είτε με μεταγραφές, βασικά με μεταγραφές. Με μεταγραφές και με προπόνηση, παιδιά. Κάνουμε και προπονήσεις. Όχι, μπορεί όχι ομαδικές. Όχι, κάνουμε ομαδικές. Εμείς κάνουμε ομαδικές. Δηλαδή, άμα τρως μία αέρα το βράδυ, τέσσερα σουβλάκια και πιάνεις την μπάλα μια φορά τη βδομάδα, θα έρθουν οι πιτσιρικά της και θα σε περάσουν έργο. Ναι, δηλαδή, ναι, θέλει και λίγο. Εγώ π.χ. το κάνω αυτό που λες. Ναι. Σουβλάκια μία ώρα το βράδυ. Και... αλλά εντάξει, οκ. Okay. Είσαι μικρός ακόμα. Είμαι μικρός ακόμα, ναι. Παίρνει, ναι. Πάτησα τα πρώτα άντα, φίλε. Εντάξει. Εμείς πάμε για τα δεύτερα. Δεν ξέρω εγώ. Τα 30 άντα πάμε εμείς. Οπότε θα σου πω ότι το μπασκετάκι μέσα αυτή τη διαδικασία, γιατί σκέφτομαι την ομάδα που είχε ανέβει τότε στην πρώτη της χρονιά με την ομάδα που είναι τώρα. Καμία σχέση. Δηλαδή το πώς είχαμε ξεκινήσει τότε στη. Γιατί είχε 4 κατηγορίες το μπασκετάκι όταν είχαμε ανέβει, ήταν μόνο η development. Σκέφτομαι την ομάδα που είχαμε τότε με την ομάδα που έχουμε τώρα. Άλλο επίπεδο, όχι ένα σκαλί. Δύο. Τρία. Άρα ουσιαστικά και ερασιτέχνης να είσαι από τη στιγμή που οι συνθήκες σε αναγκάζουν. Πρέπει να το δεις πιο σοβαρά. Γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Προφανώς πρέπει. Προφανώς θα γίνεις και αλλιώς ό,τι αφήνεις, αφήνει. Είναι γενικό μότο στη ζωή αυτό. Οπότε, άμα αφήσεις μια ομάδα στην τύχη της, χωρίς να προπονείται, χωρίς να κοιτάζεις πώς θα βελτιωθεί, έχει ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο που τίπα, απλά θα πέσεις. Δεν είναι. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Και τα ακούει όλα αυτά ο Σταύρος και λέει. Μα τι λένε οι άνθρωποι τώρα, πιο γυμναστήριο. Πάρα φάγανε σουβλάκι. Ναι, ναι, δεν πανάγει. Όλα καλά. Εντάξει, τώρα καλός ή κακός αυτό για τις προπονήσεις είναι για πολλές ομάδες ένα άπιαστο όνειρο. Αλλά είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι. Υπάρχουν ομάδες που αυτό που βλέπεις και τους λες, ή και παιχτικά δεν είναι κανένα τρελό ταλέντο, αλλά τόσο, είναι τόσο πολύ δουλεμένοι σαν ομάδα που μπορεί αυτό να κάνει διαφορά. Νομίζω εντάξει, τώρα μην μπούμε ομάδες, αλλά σε όλους έρχονται μυαλό και σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό είναι. Δηλαδή, εφόσον ανεβαίνει το επίπεδο, σίγουρα εντάξει, κάποιες προσθήκες είναι
θα πρέπει να τις κάνεις σε εντάξει, λέμε τώρα το κλασικό, από τον Άσο και το πεντάρι ξεκινάει στο ναι, επίπεδο που παίζουμε στο το μπάσκετ. Άμα βρεις δηλαδή δύο καλούς τηλεοβάτες εκεί πέρα, μπορεί να κάνεις πράγματα και θαύματα. Και μετά είναι να δουλέψεις σαν ομάδα, δηλαδή όσο μπαίνει πιο πολύ ταλέντο. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και εμείς τώρα σαν ομάδα είμαστε λίγο στο ενδιάμεσο. Δηλαδή υπάρχει και το συνέστημα ότι κάποια παιδιά παίζαμε από τον πρώτο χρόνο, είναι δύσκολο. Επειδή έρχονται καινούργια να αποτραβηχτείς, εννοείται. Για να εννοείται. Εμφανιστεί το δηλαδή ταλέντο πιο μπροστά. Αυτό που βάλανε πλάτη στα δύσκολα, δεν μπορείς να τους πεις σε μια νύχτα φεύγεις. Οπότε αυτό, μέσα από την ομαδική δουλειά πιστεύω μπορείς να ανέβεις και εσύ επίπεδο μαζί. Και σίγουρα καλό κάνει, έτσι δεν δυσαρεστείται κανείς άμα ανεβαίνει το επίπεδο και εντάξει, οκ. Okay. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας και θα φέρω παράδειγμα τους Roots. Οι Roots ήταν μια ομάδα η οποία ή δεν κάνανε νίκη ή όταν κάνανε νίκη, ξέρω εγώ, πανηγυριζόταν λες και ήταν Champions League. Και ξαφνικά οι Roots βρεθήκαν ας πούμε στα play-off κι αυτοί. Δηλαδή αυτό που λέτε έχει βάση και ισχύει ότι μπορεί να είμαστε ερασιτέχνες, αλλά όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία, αγώνα, παραγώνα, να κάνεις και κανένα σουτ μόνος σου, να όλο αυτό, σε ανεβάζει και σένα το επίπεδο. Σίγουρα, ναι, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει, νομίζω στην development και στην development 2 βρίσκεται έτσι το αγνό αυτό συνέστημα του να χαίρεσαι το παιχνίδι. Ναι. Καλά, σίγουρα μετά από κάποιο σημείο και στα playoff μπαίνει μέσα και η νίκη και η ανταγωνιστικότητα, ναι. Αλλά στα παιχνίδια φαίνεται νομίζω σχέση με τις άλλες κατηγορίες, γιατί αυτό είναι παιγμένοι παίκτες. Τώρα να πει σε κάποιον ο οποίος ήταν το επάγγελμά του, έλα να παίξουμε για την πλάκα, δεν θα το δεχτεί. Στις δύο τελευταίες κατηγορίες ως ώρας νομίζω ότι γίνεται αυτό. Okay. Δεν ξέρω και εσείς άμα συμφωνείτε. Ναι, ή αντίστοιχα ναι. Στη φετινή Summer Development που είναι η τελευταία κατηγορία. Εγώ συμφωνώ γιατί είναι το παράδειγμα τώρα της Τζιβάνα που σήκωσε το πρωτάθλημα. Η Τζιβάνα είναι μια ομάδα η οποία παίζει 10 χρόνια στη διοργάνωση. Ναι. Το να βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει 10 χρόνια να σηκώνει το πρωτάθλημα είναι άλλο συνέστημα. Γιατί αυτοί έχουν περάσει. Ρε παιδί μου, πράγματα. Το να σηκώνει ένα πρωτάθλημα είναι μια γαλίαση για όλους μας αυτό. Εννοείται. Έτσι, το λέω πολύ νομίζω ειλικρινά. Νομίζω ότι κάθε καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι έχει τέτοιο ότι θέλει να κάνει αυτό που έκανε η Τζιβάνα. Δηλαδή και εμείς, σαν φίλμ, θέλουμε κάποτε που έχουμε περάσει άνοδο, έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει κάθοδο. Τη δύσκολη στιγμή που σας είπα πριν, off the record, και δεν θυμάμαι αν την είπαμε και πριν. Θέλουμε να γίνουμε αυτό, ότι θέλουμε να πετύχουμε κάτι με την όλη φίλμ. Δηλαδή, εγώ που είμαι στη φίρμα από την πρώτη της χρονιά, έχω σαν στόχο να πετύχω κάτι με αυτή την ομάδα. Θέλω, το έχω αποθυμένο, πώς να σου πω. Δηλαδή, δεν θα πήγαινα αλλού. Ίσως όμως και αυτό είναι το μυστικό τους, ότι δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός και δεν τους βλέπω και για τύπους ναι. που είχαν τσακωμού και τέτοιο αυτοί, απλά τους βγήκε η χρονιά. Και δεν είναι τυχαίο κλικερία μου, εντάξει, εμείς δεν τους είχαμε δει και ποτέ. Εγώ δεν τους είχα δει ποτέ, πραγματικά τώρα, ποτέ. Ωραία, μην ευρυάζεις. Δεν βρέθηκε ένας από τη διοργάνωση γκουρού μου να πει, παιδιά Τζιβάνα, κανείς. Ένας άνθρωπος. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Έχεις δίκιο. Δηλαδή αυτή η Λέστερ, η Λέστερ. Η Λέστερ. Δεν την περίμενε κανείς και πάρτα. Και μας αφήναν και λέγαμε αλούμπε στα μικρόφωνα. Πάρτα. Ολυμπιακός στο conference. Πήγαινε στην επόμενη ερώτηση. Είναι πραγματικά αυτό που είπατε, ότι η Τζιβάνα έχει την κοινή αποδοχή όλων. Δηλαδή είναι εντάξει, ίσως μόνο οι μήνες που χάσαν στον τελικό ενώ το παίρναν τα παιδιά, ίσως μόνο αυτοί να λυπήθηκαν. Ενώ όλοι οι άλλοι. Τα λες με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Εντάξει, οι μήνες πήγαν τα παιδιά, ο Μαδάρα φτάσαν μέχρι τον τελευταίο σκαλί, οκ. Εντάξει, θέλαν τα παιδιά. Τα λες με έναν τρόπο που έχει και μια. Ο λόγος έχει και μια ηρωνία, ενώ δεν ηρωνεύεσαι. Τα λες σοβαρά εσύ. Ναι, μην μου λες τώρα του γλεντάει κανονικά τώρα. Αλλά έχει έναν τρόπο, τα λες ωραία. Δηλαδή τον άλλο τον λες μαμακά με ωραίο τρόπο. Και στην πάση σου πει και ευχαριστώ. Ναι, ρε φίλε, είμαι. Στην πάση σου πει. Λοιπόν, συνέχισε. Ποια είναι η. Μοιραστείτε μαζί μας την καλύτερη προσωπική εμπειρία που είχατε στο μπασκετάκι αλλά και τη χειρότερη. Δικιά σας έτσι. Όχι εμείς με την ομάδα. Εσείς ποια θυμάστε. Να πείτε όμως, να μην. Ξεκίνα, Σταυρό. Ξεκινήσω εγώ. Θέλει λίγο χρόνο αυτό. Πόσο χρόνο δηλαδή. Θα το κόψουμε στο μοντάζ, πάρ' το χρόνο σου. Εντάξει, μάλλον σίγουρα οι δυσάρεστες είναι αυτό που είπα πριν. Υπάρχει πίεση του να φτιάξεις μια ομάδα. Ότι εντάξει, είναι λίγο πιο γενικό, δεν είναι συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά γενικά όλο αυτό το άγχος της post-season που ψάχνεις να φέρεις παίκτες, να διώξεις παίκτες, να αλλάξεις ρόλους. Που εντάξει, okay, και εμείς το κάνουμε σαν χόμπι, δεν είναι η δουλειά μας, δεν καθόμαστε δυστυχώς όλη μέρα ή ευτυχώς πάνω μπαίνει υπολογιστή να κάνουμε scout στο μπασκετάκι. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες στιγμές.
όταν πρέπει να κάνεις ανακατατάξεις την ομάδα. Πώς θα το πεις, δηλαδή εντάξει, εγώ προσωπικά έχω, ή ακόμα και τώρα που κόβω κάποιο άτομο, εγώ το κάνω με αρκετή δυσκολία. Δηλαδή έχει ψυχολογικό αντίκτυπο σε μένα. Γίνεται βρώμα και δουλειά, τέλος πάντων. Κάποιος πρέπει να την κάνει, ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έχουν βάλει το Σωσίνοπουλο. Αυτή που μπάτσο αφήνει και να γελάνε στο τέλος. Εντάξει, εντάξει, θα βρω. Θα έρθω να σας δω. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθω να κάτσω στον πάτο να σας δω. Ναι, εύκολα. Για μην παίξει. Εύκολα. Και ποια ήταν η καλύτερη. Η καλύτερη στιγμή. Εντάξει, το έχω πει και σε δηλώσεις. Και αυτό που σας είπα πριν, ότι μετά από μια μακρά διακοπή περιμένεις πώς και πώς να ξαναμπεί στο παρκέ. Αλλά και γενικά όλο αυτό το παρεΐστικο είναι λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή πας, ξεχνιέσαι. Σε δύσκολες στιγμές έχει βοηθήσει τον μπασκετάκι πραγματικά. Τώρα εντάξει, δεν αναφερθώ στις δύσκολες στιγμές μου. Θα αναφερθώ στο ότι μέσω του παιχνιδιού και της ομάδας έχει βοηθήσει στο να κυλήσει πιο εύκολα η εβδομάδα, να κυλήσει πιο εύκολα η μέρα. Είναι κάτι, δηλαδή είναι κάτι, ένα πιν μέσα στη εβδομάδα. Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις. Είναι κάτι που περιμένεις και κάτι που σε απασχολεί τουλάχιστον. Καλά το βράδυ εκείνο σίγουρα, αλλά αυτό. Και την επόμενη μέρα σίγουρα. Αυτό. Μετά περνάει μία-δύο μέρες ξεράιλα και μετά έρχεται η αναμονή γιατί. Οπότε κρατάει όλο αυτό, καταλαβες. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή. Σου λέω ότι το έχω αναλύσει πολύ το θέμα γενικότερα για τα χόμπι. Ναι. Γιατί είναι μόνο χομπίστα ο Αντώνης. Δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά, είναι μόνο χομπίστα. Ένας ανέμελος Ολυμπιακός σερφίστας είμαι. Οπότε. Ίσως και αυτό είναι το νόημα της ζωής. Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε ποιο είναι το νόημα. Το έχει πιάσει από τα μαλλιά ο Αντώνης το νόημα της ζωής, Σταύρο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι. Γιατί εντάξει, τον μπασκετάκι είμαστε εκεί παίκτες εμείς. Ότι γι' αυτό και εμείς με το μεράκι, ξέρω εγώ, ή ακόμα και αυτά που στο Instagram που ανεβάζουμε καμιά βλακιούλα, ότι βοηθάμε και εμείς στο να γίνει αυτό, γιατί βουσάρουμε και εμείς. Μα εσείς είσαστε το μπασκετάκι. Εννοείται. Και εσείς εννοείται. Όχι, εσείς είσαστε. Εντάξει, φτάνει. Είμαστε όλοι το μπασκετάκι. Όλοι είμαστε. Και ο Γρηγόρης με τον Βασίλη. Διονύση. Και ο Γρηγόρης με τον Βασίλη. Ο Γρηγόρης με τον Βασίλη. Ηρέμησε. Διονύση. Η πιο δύσκολη στιγμή στην ομάδα θα πω σίγουρα το περιστατικό που έγινε πριν ένα χρόνο, ενάμιση που. Είχαμε ξεκινήσει για άνοδο. Όχι πριν ένα χρόνο, τι λέω. Πέρσι. Αυτή τη χρονιά ήταν. Αυτή τη χρονιά πάει κι αυτό. Σφίριξε. Που είχαμε ξεκινήσει για άνοδο και τέτοια, είχαμε απογοητευτεί και λέγαμε ότι τέλος. Διαλύεται η ομάδα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γίνανε πολλές συζητήσεις, πολλή υπομονή. Ουσιαστικά την κρατήσαμε 5 άτομα που είπαμε ότι πάμε να, θα την κρατήσουμε εμείς την ομάδα. Και ήταν πολύ δύσκολη από άποψη ψυχολογία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και βλέπεις ότι είσαι στον πάτο της βαθμολογίας, ότι δεν κολλάνε τα κομμάτια, ότι χάνεις με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, απογοητεύεσαι, σε παίρνει από κάτω. Και δεν είναι ότι δεν το προσπαθούμε. Δηλαδή, προσπαθούσαμε, κάναμε τις προπονήσεις μας και τέτοια, και απλά δεν έβγαινε όλο αυτό στο παρκέ. Οπότε, πιο δύσκολη στιγμή, όσο καιρό είμαι στην ομάδα, είναι αυτή γιατί. Μας είχε πάρει όλους από κάτω, που αυτό συνήθως δεν συμβαίνει. Τώρα για την πιο ευχάριστη, εντάξει, έχει να κάνει με τη. Γιατί δεν είναι ότι σηκώνουμε και κούπες εμείς κάθε χρόνο και έχω να σου πω και πράγματα. Σίγουρα θα σου πω την πρώτη χρονιά που είχαμε ανέβει από τη development στην τωρινή Evolution, που είχαμε πάρει την άνοδο από δωράκι, όπως ελπίζει, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Εμείς είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο τότε. Και είχαμε κερδίσει το match τελευταία αγωνιστική και έπαιζαν νομίζω οι Shadows με τους Comic Masters. Και θέλανε νομίζω οι Shadows τότε νίκη για να ανέβουν. Οι Comic Masters ήταν αδιάφοροι γιατί τους είχαμε κάνει και ιδέα εμείς την προηγούμενη αγωνιστική. Και πάνε Comic και κερδίζουν για 20 πόντους. Και είμαι εγώ στη δουλειά και βλέπω ότι έχουμε ανέβει, ξέρω εγώ, γιατί οι άλλοι αδιάφοροι κερδίσανε αυτούς που κεγόντουσαν για 20 πόντους. Και ήταν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι ευχάριστο. Εντάξει. Οπότε θα πω αυτό. Ωραία. Ναι. Τι ναι, εσύ, τη σειρά σου. Όντως. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εγώ δεν ρώτησα ποια είναι η χειρότερη και η πιο ευχάριστη στιγμή της τέτοιας. Όχι. Βαρ. Ρε, σοβαρά μιλάς τώρα και πάτε κεφαλικό. Το κορίτσι, έλα, ξεκίνα, έλα. Τέλος πάντων, ναι. Πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία coach διαχειριστή στον πάγκο σε αυτό το επίπεδο. Όχι να είναι παίκτης που να υπάρχει ένας άνθρωπος μόνο για αυτό το λόγο. Θα σου πω εγώ πόσο χρήσιμο είναι. Μας θυμάμαι την πρώτη αγωνιστική με το Singular Logic. Αρχηγός είσαι. Αυτός είναι αρχηγός, ναι. Εγώ μαζί με τον Τζιλιά είμαστε στην αρχηγία. Ναι.
Αλλά θα σου πω, ήμασταν πρώτοι αγωνιστικοί με τη Singular Logic. Ναι. Παίζαμε στο Sports Hall. Τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί. Όταν σου λέω για χάλι, να έχουμε μαζευτεί 10 άτομα, να γίνεται η λέξη χαμός είναι λίγη. Δεν θα την πω τη λέξη. Μιλάγανε όλοι μαζί. Ναι, μιλάγανε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί πρέπει να έχεις ένα άτομο το οποίο θα μιλάει. Και αυτό το άτομο να το δώσει τα κλειδιά, να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει αντίρρηση από κανένα. Ότι εγώ έπαιξα. Ένας να μιλήσει, ένας να μιλήσει, δημιουργείται θέμα. Γιατί δεν έχετε σκεφτεί να φέρετε προπονητή? Εμείς έχουμε προπονητή. Απλά είχαμε αρχίσει να τον βρούμε. Δηλαδή ήταν, νομίζω, μετά την 3η-4η αγωνιστική είχε έρθει ο Ζαφυράκης που είναι τώρα. Όποια ομάδα δεν το έχει αυτό, και εντάξει, τώρα έχεις να διαχειριστείς 8-9 διαφορετικούς χαρακτήρες. Είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον εμείς τότε που ήμασταν πρώτοι αγωνιστικοί, που είχαμε φέρει καινούργια πρόσωπα, δεν είχαμε προπονητή στον πάγκο. Μπάχαλο. Και η άλλη λέξη από μπι ξεκινάει, αλλά εγώ θα πω μπάχαλο. Λοιπόν. Οπότε μας κάνουν και ένα καλό στα παιδιά οι Singular τότε και είχε δέσει το γλυκό πώς εμφανιστήκαμε έτσι και τι ήταν αυτό το χάλι. Σίγουρα θέλεις προπονητή να του δώσει τα κλειδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν σας μιλάω τώρα για το κορυφαίο επίπεδο που είναι Elite Master που επιβάλλεται γιατί είναι άλλη φάση εκεί πέρα. Εγώ τώρα σας μιλάω για το development που είναι αυτό. Είμαστε ερασιτέχνες όλοι, ξέρω εγώ. Θέλεις οπωσδήποτε, δεν το συζητώ καν. Μπορεί να δημιουργηθούν πολλά αρνητικά αλλιώς. Σταύρο. Έτσι τώρα σκέφτομαι στατιστικά λίγες ομάδες στην κατηγορία έχουν προπονητή. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω development ίσως είναι το τελευταίο σκαλοπάτι που μπορείς, όχι με προπονητή, αλλά στο πούμε με διαχειριστή. Εμείς έχουμε 2 διαχειριστές. Που εντάξει, αυτό, το πιο κύριο νομίζω σε αυτό το επίπεδο είναι να γίνεται μια ξεκάθαρη κουβέντα από την αρχή. Και εγώ τώρα είπα, έχω φέρει κάποια παιδιά, δεν ούτε υπόσχομαι κάτι το οποίο δεν, ξέρω ότι δεν μπορώ να τηρήσω μέσα στη χρονιά. Για μένα είναι το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο επίπεδο που ίσως γίνεται χωρίς προπονητή. Έχουμε μπει και εμείς σε σκέψη να το βρούμε. Τώρα έχουμε δει ότι ψηλοδουλεύει αυτό το μοντέλο από το summer αρχής γενομένης με διαχειριστές, ας το πούμε, κοινής αποδοχής, εξηγημένα από την αρχή. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω, δεν έχω υπάρξει ποτέ με προπονητή για να ξέρω ότι... Γιατί μετά εκεί υπάρχει και το ερώτημα, για παράδειγμα, ο προπονητής τη φτιάχνει και όλα στην ομάδα, δεν του δίνεις μια ομάδα και του λες... Αξίζει πώς θα το κάνεις κάθε ομάδα. Να έχει, ρε παιδί μου, έχεις φτιάξει το roster σου και έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να πρέπει να κάνει τις αλλαγές, να πάρει το time out. Okay. Να γίνει αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν παίζεις εκείνη ώρα του παιχνιδιού, δεν έχεις την καθαρότητα να δεις λίγο πιο σφαιρικά το παιχνίδι. Δηλαδή, σίγουρα. Αν το μάτς είναι κοντά, εσύ επειδή έχεις και τους παλμούς σου, είσαι και κουρασμένος σε ένα βαθμό και όλα αυτά, ότι μπορεί να μην σκεφτείς καθαρά. Έχεις λαθασμένη κρίση. Ναι, και να βάλεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στο πάρκι και θα έπρεπε να είναι κάποιος άλλος. Mm-hmm. Όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξω και έχει απόλυτη διάβγεια, βλέπει το παιχνίδι και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Το ιδανικό για μένα θα ήταν αυτός που είναι προπονητής να έχει φτιάξει και το ρόστερ. Απλά τώρα πάμε στο παράδοξο ότι επειδή εγώ με ένα άλλο παιδί κύριος φτιάχνουμε το ρόστερ, άμα φέρουμε κάποιον προπονητή θα είναι, ας το πούμε, από το πουθενά. Δεν ξέρω, για μένα εγώ είμαι λίγο στη μέση σε αυτό το ζήτημα, αλλά το έχουμε στο μυαλό μας, δεν είναι κάτι που έχουμε αποκλείσει κι εμείς. Νομίζω αυτό, ότι το τελευταίο σκαλοπάτι που ίσως να μπορείς να ανταπεξέλθεις χωρίς προπονητή είναι αυτό. Okay. Από Evolution και πάνω νομίζω λίγο πολύ είναι απαραίτητο. Okay. Και νομίζω κιόλας και αυτό στατιστικά ότι μετά την Evolution αρχίζουν και αυξάνονται. Κάμα Master Elite, οι περισσότερες ομάδες έχουν προπονητή, αλλά και Evolution έχουν αρκετές. Τώρα σε εμάς δηλαδή θυμάμαι οι Optimus είχαν. Τους πήγε καλά. Ναι, εντάξει, σίγουρα κακό δεν είναι. Ναι. Αλλά πώς. Αλλά μετρημένες. Και οι ρε φίλε, είναι περισσότερο να ταιριάξουν οι χαρακτήρες. Δεν είναι τόσο το να φτιάξεις το roster. Καταλαβαίνεις. Γιατί το roster, εντάξει, τώρα θα πάμε σε μετά πάει αλλού το θέμα. Τώρα θα πάμε σε επαγγελματικά επίπεδα. Ναι. Θα βρει μια ομάδα και θα. Okay, και αυτό το τέτοιο το θα κάνει. Το θέμα είναι μην έρθει και την κάνει την ομάδα χειρότερη. Σε θέμα πνευματικό, όχι σε ένα αγωνιστικό. Ναι. Δηλαδή να σας εμπνεύσει και να τον γουστάρετε να τον βλέπετε. Άμα είναι να τον βλέπετε και να συχτηρίζετε, αφήστε το, καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ γενικά είμαι υπέρ του να υπάρχει κάποιο στον πάγκο. Και να χειρίζεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί σου λέω, έχεις να κάνεις με πολλούς χαρακτήρες. Δεν έχουν όλοι την ίδια ιδιοσυγκρασία, ξέρω εγώ. Θέλεις άτομα στον πάγκο. Ωραία. Αλλιώς δημιουργούνται θέματα. Τώρα ποιος μιλάει, εσύ. Λοιπόν, πώς θα την περιγράφετε την development σαν κατηγορία? Τα έχετε πει εσείς στα podcast. Ναι, η πιο ανταγωνιστική. Πιο ανταγωνιστική.
έχουμε δει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, Αντώνη. Όχι μόνο εμείς. Όποιος έχει έρθει εδώ πέρα και έχει πει για την development, για την development έχει πει ότι είναι η πιο ανταγωνιστική κατηγορία. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Το έχετε πει. Είναι από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες. Έχω πει εγώ ότι η development είναι η πιο ανταγωνιστική κατηγορία. Αχ, Αντώνη, να τα πω. Το Varlet το έχει πει για όλα. Ναι, πιθανότερο μου μοιάζει αυτό, αλλά. Ναι, από τις πιο ανταγωνιστικές. Ρε φίλε, περίμενε λίγο. Και στο podcast. Η πιο ανταγωνιστική ήταν. Η πιο ανταγωνιστική. Ναι. Ποια. Περίμενε λίγο. Η Master. Ποια είναι η μόνη που δεν το πήρε. Η Master και μετά είναι η Development. Κάτσε. Και μετά Evolution. Άμα άρχισε στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Μόνο στην Development, στη Winter δεν θα βρίσκεις τον πρωτάθλητη. Άμα έλεγες πέντε πρωταθλητές. Αυτό πήγα να. Αυτό. Ευχαριστώ, ναι. Σταύρο, το παίρνεις από το στόμα. Η Τζιβάνα την έκανε λοιπόν. Αυτή η έκπληξη την έκανε ανταγωνιστική. Γιατί... Ναι, έδειχνε όμως ότι μπορούσαν όλοι να κερδίσουν. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ισχύει. Είχε πιο πολλές ομάδες στο ίδιο επίπεδο. Αυτό, ναι. Η Master ήταν ένα group από 8 ομάδων. Δεν τους έλεγε στους 5 πιθανούς. Ναι, δεν το πήρε η ομάδα πάντως που την είχαμε πρώτο φαβορί. Εντάξει, όχι, εντάξει, το πρώτο δύσκολο εντάξει, το παρόν. Ήταν μεγάλη η φάπα ο τελικός. Ναι, άλλο αυτό όμως, αλλά είχαν η Hood έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε μέσα και έχει το shoot. Δηλαδή δεν είναι ότι πέσαμε και από τα σύννεφα που τα βάζε. Όχι, δεν είχε το shoot απλά. Έχει πάει το παιδί στο τελικό. Και... Εγώ σου λέω το απλό. Στην έχει κάνει της... όργια τώρα. Στην αρχή τη χρονιά από τι 50 ομάδες κάθε ώρα να λέγει 5. Στην τυβέλα μου δεν θα λέγει Τζιβάνα. Μα δε και το άλλο. Μα δε. Η Beer Team από εκεί που πήγαινε σωστά στην κατηγορία ναι, ξαφνικά πήγε ανέβη να παλέψει τα πλέον. Γιατί γύρισε το βουνό. Φύρν, τα ίδια. Η Φιωρετσίνα ξεκίνησε, ήταν στην τετράδα την πρώτη και κατέληξε και αυτή να σώσει την κατηγορία. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική η development. Δηλαδή μπορούσες να κερδίσεις και να χάσεις από όλους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τη Mandra Heat την Κακομήρα, η οποία η Mandra Heat δεν είναι κακιά ομάδα. Είναι καλή. Τα λέγαμε τώρα προχθές. Που έλεγε ότι παιδιά, αυτός ο όμιλος που έχω πέσει δεν γίνεται, λέει. Ναι. Είναι όλοι λέει. Δεν κατεβαίναν όμως τα παιδιά. Είχαν προβλήματα τέτοια. Δεν κατεβαίναν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω και που κατεβαίνανε. Ταβέρνες, κρασιά, ταξίδια. Εντάξει τώρα. Εκεί μαύρα κοντά έχει. Ναι, το λούσανε πάλι. Τώρα βέβαια του είδα προχθές και μου λένε πάλι το θα πάμε καλά και τέτοια. Άντε να το δω, λέω. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Άρα καταλήγουμε ότι η development είναι η πιο δύσκολη. Πάντως να ξέρετε. Σηκώνει το χέρι του. Πες μας. Για επίσημα χείλη έχει ακουστεί το development. Από επίσημα χείλη. Του Βασίλη του Μπουργαζά. Και του καλά, γρήγορη. Ναι, εντάξει. Στο podcast, ο δικό σα πάλι ναι, το είχαν πει. Δεν το ίδιο. Είναι μαζί μα. Ωραία, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ότι... Μόνο, ναι, μόνο σωματικά. Δεν λέω ότι δεν είχε υποθεί. Είχε υποθεί, ναι, αλλά δεν το είχα πει εγώ. Είπα γενικά στα podcast, δεν είπε ναι, ο Αντώνη. Ωραία, αυτό ναι, ισχύει. Δεν το είχα πει εγώ όμω. Που τελικά ισχύει. Δεν είναι... δηλαδή, ισχύει τελικά το να σκέφτομαι, αλλά δεν το είχα πει εγώ. Αλλά τελικά ισχύει. Άρα απλά δεν θέλεις να πάρεις τα credit. Τώρα τελευταία. Ναι, δεν το έχω πει εγώ. Δεν το έχω πει εγώ. Απλά να ξέρετε ότι τώρα τελευταία κάνω και μεταγραφές σε ομάδες. Οπότε άμα θέλει να το πούμε κι αυτό. Είσαι manager. Ναι. Επιτρέπει να έχεις διπλό ρόλο. Όχι, δεν το ήξερε. Πήγα τον Αντωνόπουλο τον Φίβο στους μπόλες. Εγώ τον πήγα. Περιζήτητο. Παιδιά, τώρα κάνουμε χειραψία γιατί ήταν πολύ καλό το deal. Ναι. Λοιπόν... Και από τότε ο Στεφανάκος με έχει εικόνισμα στο δωμάτιό του. Ξαφνικά γίνω αγαπημένος των Bowlers. Να ξέρεις. Λοιπόν, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε παίξει 4-5 αγωνιστικές. Όπως βλέπετε τις ομάδες σας, θεωρείτε ότι μπορείτε να κοιτάτε μακριά. Πέρα από τα playoff, για το summer, ένα final τώρα. Four. Ναι, ένα final four ή μια διεκδίκηση. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είστε σε αυτό το επίπεδο ή θεωρείτε ότι θα τα βανιάσετε νωρίς. Πήρα τα κινητά τους να δουν τώρα, σου λέει μην πούμε καμιά. Όχι, αν μιλάς την για άποψή προσωπικά, τους θέλω, ρε παιδί ναι, δεν έχω να δω κανένα κινητό. Ξέρω το roster μου. Ναι. Ξέρω την ομάδα που έχουμε. Ναι. Θεωρώ ότι η Old Firm στο summer, αν έχει υγεία και τύχη. Final four. Θα τολμήσω να το πω. Ναι. Ωραία, Final Four. Έκλεισε Final Four, το είπε. Να πω εγώ ότι, ας πούμε, στον όμιλό σας, ναι, πού κατατάσσει την ομάδα, στοιχηματικά. Το έχω πει, νομίζω, μετά την πρώτη μας. Ποια ομάδα είσαι, 2, το 3, το 1, τι είσαι. Νομίζω ότι είμαι το 2. Το 2 είσαι, και το 1 ποιο είναι. Κασόνικ. Και λέγαμε τι είναι.
Θεωρώ ότι μπορούμε να του κερδίσουμε. Το Φρεντάκο να πάρει τηλέφωνο, να ακούσει το. Θεωρώ ότι μπορούμε να του κερδίσουμε. Ωραία. Όπως είχα πει και για Τζιβάνα που. Τίμιος όμως. Τίμιος, γιατί περισσότερο είναι διπλωμάτες. Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος. Ολυμπιακός είναι, δεν είναι. Ναι. Και άκου τώρα απάντηση Everton. Το ξέρουμε ότι για του Ολυμπιακού. Ξέρουμε ότι για του Ολυμπιακού είναι επιτυχία το να φτάσει σε ένα Final Four σκέτο. Αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε, πάμε. Χάρηκα για το podcast. Να είστε καλά. Σταύρο. Εγώ θα πω, θα είμαι πιο ταπεινός, Εβερτονιακός. Ναι. Εγώ θα πω πέρσι ήμασταν στους 32, δεν περάσαμε. Φέτος ας πάμε στους 16. Αχ, step by step εσύ. Τώρα έτσι Εγώ τώρα θα τα πω όλα. Εμείς έχουμε πλάνο δεκαετίας. Τώρα τρία φιλαράκια είναι παίκτες. Πενταετίας είχε το Μαλεζάρα Λαμπόπουλος. Σε πέντε χρόνια πάρουμε ευρωπαϊκό. Έχω δύο κολλητούς Α2 και έναν Β' εθνική. Αυτοί με το καλό στα 35-36 να έρθουν να παίξουν μπασκετάκι που θα έρθουν. Έχεις δίκιο. Βλέπω μπροστά. Άρα, με ποιον διασταυρώνεται, ξέρουμε εδώ οι ομιλοί. Πώς διασταυρώνεται. Πρώτος 8ος, δεύτερος 7ος. Άρα ο Σασινόπουλος με ποιον. Με τον τρίτο. Με τον τρίτο. Δυνατός και ο τρίτος, γιατί έχει πολλές εισάξεις ομάδες. Δηλαδή τώρα όβδοι θα βγουν ή τα ραμολιμέντα που ανεβήκαν ή τα ναυάγια που ανεβήκαν, νομίζω και αυτά. Τρία, δηλαδή. Τώρα έχει ο Ρετζένα είναι στο 2. Ναι, ή τι τύρε. Με το 7 θα παίζει δηλαδή του τρίτου τώρα. Λέμε εσύ. Με τα ραμολιμέντα. Με ραμολιμέντα θα παίζει τώρα. Αυτό είπα, ότι θεωρεί και ότι ο όμιλος. Εγώ θεωρώ. Ο τρίτος είναι πολύ ισορροπημένος. Ναι. Μπορεί να μην έχει κάποιο φαβορή, αλλά. Έχει τη μάντρα. Έχει τη μάντρα και την πυρτή. Έχει τη μάντρα και την πυρτή. Ναι, είδα βέβαια ότι έχει κερδίσει όλες τις νέες ομάδες. Το έκανα μια. Και τους Κουρκούτες. Τους Κουρκούτες. Τους Κουρκούτες. Πριν μήπως τους πέτυχες μια μέρα μετά τα πανηγύρια για τελικούς και τέτοια, γιατί αυτή είναι λίγο ξέρεις. Κάνει τώρα πλέον με πανό, με κασκόλ και τέτοια στο γήπεδο. Εντάξει, κοίτα, αυτό με τις νέες ομάδες είναι και λίγο. Δεν το είπα υποτιμητικά. Σαν δεδομένο, έχει κερδίσει όλους τους καινούργιους. Το πρώτο παιχνίδι ήταν. Κανένα παιδί δεν είχε παίξει μπασκετάκι, μόνο ένα πριν τρία χρόνια. Από την ομάδα σου. Όχι, από τους αντιπάλους, Dominators. Και πολύ καλή ομάδα εντωμεταξύ. Και τι έγινε. Και το μόνο που μπορούσαμε να δούμε είναι ηλικίες και ύψη. Δηλαδή αυτό ήταν το scouting μας. Πήγαμε. Θα έχουν έναν 25 χρόνο ένα 80, θα έχουν έναν 30 χρόνο ένα 85. Ενώ πάω στη φλά εντελώς. Ναι, σου λέει ότι δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Μπορεί αυτοί να κατέβουν και να είναι οι Lakers. Ναι. Και εσύ είναι να πα τώρα εκεί και να πει τι γίνεται τώρα. Δεν ήταν οι Lakers. Ήταν εδώ, σαν του Raptors που έχουν το σήμα. Ωραία. Άρα, Final Four. Ναι, το 16. Πιστεύω πολύ. 16 και βλέπω. Το πιστεύω πολύ. Έχεις αυτή τη φανέλα, μόνο αυτό θα λέγεις. Το πιστεύω πολύ. Και τα Everton, 16. Αν δεν το πίστευα, δεν θα το έλεγα. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Θα ακούμε τα podcast το καλοκαίρι για το μια ομπρέλα και θα σου παίρνω τηλέφωνο να σου λέω αγόρι μου εδώ ακούω και λες για το Final Four. Ή θα με παίρνεις και θα μου λες, στα λεγάκια σχεδόν. Ναι. Στα 11. Εσύ θα μου πεις πρώτα. Πες μου ποιο παίκτη έχει σάχτη. Να τον πάρει στην ομάδα. Δηλαδή αυτό αν το θέλει. Τη διοργάνωση έτσι, ναι. Έχει να μα πει κανονικό. Τη διοργάνωση. Ναι. Ποιον παίκτη από ναι. άλλη ομάδα, από άλλη κατηγορία. Τώρα ποιον θα έπαιρνε. Ναι. Άμα σου έδινε τη δυνατότητα το μπασκετάκι να πάρει ποιον θέλει. Τώρα να το πούμε έτσι πιο γενικά ή να πούμε από. Πες ότι κουστάρει αγόρι μου. Πες πρώτα γενικά και πάμε μετά στην κατηγορία. Επειδή με δεδομένα από elite κάποιον, εντάξει. Άφα τον Μπουρούση, ξέρω. Όχι, ρε φίλε. Δεν τον έξερε τον Μπουρούση. Κοιμάσαι με το. Κάτι πιο ρεαλιστικό λέω. Γιατί έκανα και. Μπάξει καψούρα, ρε φίλε κάποιον. Κοίτα, και κάνα βουνό από την Τζιβάνα σίγουρα. Μα μην κάνω βουνό. Ή το ένα ή το άλλο. Είναι όλυμο και χύσαμο. Τον πάω πολύ τον Καράφλα. Ή τον όλυμο ή τον χύσαμο. Με τον Καράφλα δεν έχω πει κουβέντα. Τον πάω πολύ όμω αυτόν τον τύπο. Ναι, θα έκανε κρούση στην Τζιβάνα. Τώρα, άμα έχουν τα παιδιά να κατατάξει λόγω ανόδου και είναι. Μανώλη ψωμία διέτοιμα. Έχουμε και σχέση με την Τζιβάνα. Παίζαμε πάει. Το πολύ πολύ να σου δώσουν μια Τζιβάνα για να φύγει. Να σου δώσουν επέκτη αποκλείεται. Ναι. Κοίτα, ένα βουνό θα ήθελα γενικά. Τώρα μου πάνε το μυαλό στην Τζιβάνα. Δεν έχει κάψουρα, παιδί μου, ήταν αυτό. Τώρα αυτό στην Τζιβάνα και την είπε επειδή τώρα του έχει μείνει το τελικό και αυτά. Δεν έχει κάψουρα. Φαίνεται. Δεν ξέρει πόσο έψαξα για ένα πεντάρι αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Όχι, έχει βγει. Αυτό τώρα κοιτάει βάση του ρόστερ. Καταλάβει. Εγώ θέλω να μου πει ποιον έχει κάψουρα. Κάψουρα τον βλέπει και τον θέλω στην ομάδα. Επειδή είναι πλακάτζη, επειδή είναι παιχταρά όλα μα. Επειδή είναι παιχταρά. Δεν υπάρχει παιχταρά για το Στασινόπουλο. Είναι σούλα. Είστε όλοι μέτροι. Ναι. Είστε μετριότητα. Κάτσε, να τα ψάξεις τώρα τόσο πολύ σκάουτινγκ δεν έχουμε κάνει. Ναι. Θες κάτι και εσύ αυθόρμητο.
Ας μας πει ο Διονύσης μέχρι να σκεφτεί ο Σταύρος. Για πες ο Διονύσης ή άμα το έχει. Λοιπόν, εμένα η ομάδα μου είναι πάρα πολύ πλήρης. Έχω τον κουμπάρο μου, παύλα αδερφό μου, τον Καλαμπάκο που μοιραζόμαστε το 2-3. Είναι παιχταράς. Ναι. Στον Άσο έχουμε Μουγκαράκι Κανελόπουλο που μας κάνουν. Είναι... πολύ ξύλο, ναι. Μπαίνει ένας, βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, είμαστε καλυμμένοι. Ναι, ναι, ναι. Στο 4 έχουμε Παϊκόπουλο και Ξυλιά ναι. που με το καλό να γυρίσει κιόλας. Κωνσταντίνε μου, ελπίζω το χειρουργείο να πήγε εντάξει ναι. και περαστικά γρήγορα ναι. πίσω Σιδερένιος. Ναι. Σ' αγαπάμε. Οπότε έχουμε Παϊκόπουλο Ξυλιά στο 4-5, στο 4 ναι. και στο 5 έχω Τρογάδα. Γερονικόλα. Παρ' όλα αυτά, ωραία. Δεν μπορεί να μην έχει ένα παίκτη. Δεν έχω. Εγώ σκέφτηκα. Άμα θέλει να σκεφτεί ένα παίκτη. Ναι, ναι. Τον είπαμε και πριν. Απλά επειδή τον έχω παίξει, όχι επειδή τον είπαμε, ο Τζέρικο. Ο Τζέρικο. Άσε λοιπόν πιο παίκτη. Μπασκετική αλητία. Ποιον παραδέχεσαι, ρε φίλε. Ναι, πες για τον Τζέρικο. Πες αφιέρωσε. 15 ευρώ. Και πολύ καλό παιδί από τη φάνη. Γιατί εντάξει τώρα κάποιοι που έρχονται και βάζουν 35-40 μπορεί να έρθουν και με ένα τουπέ. Εμά δεν μα το έδειξε όλη τη χρονιά και που τον παίξαμε εμεί και το ξύλο, ναι, ναι. Και με το χαμόγελο εκεί. Έχω... το εξήλιο και πουλάνε και πολλά. Θα σας πω, επειδή με το... ο Βικέντιος είναι και αυτός από τα μέθανα. Δηλαδή είμαστε... ο Βικέντιος, το Βαλχάλα. Το Βαλχάλα. Ναι, ναι. Και είχαμε μια κουβέντα κάτω και... ναι, άμα δεις το Βικέντιο λες, από τα μέθανα είναι. Ναι ρε παιδάκι, εντάξει εννοώ. Το καταλαβαίνεις. Ναι, okay. Αλλά έχουμε μεγάλο σμάζο και τέτοιο. Είχαμε μια κουβέντα και όντως μου είχε πει για τον Τζέρικο ότι είναι πολύ καλό παιδί. Είναι, δεν τον έχω αντιμετωπίσει. Είναι, είναι και παιχθαράς κιόλας. Δηλαδή... κοιτάξτε και τρελή εξέδρα, έτσι, με Τζέρικο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Βίντεο εκεί, κάμερες. Χαμό. Πάχ μανέλη που θέλω. Ποιο παίξει κάνει εντύπωση. Στην άλλη άκρη τη Αιγύστα. Εντύπωση να πει πω πω ρε φίλε, αυτό είναι παιχθαράς. Ποιο παίξει σε δυσκόλεψε, ρε φίλε. Να τον θέλω. Σε προσωπικό επίπεδο που τον μάρκαρε και δεν τον έκανε καλά με τίποτα. Κανείς αυτό τώρα. Ρε φίλε, κοίταξε. Νότο. Δεν είμαι κανένας top defender, ξέρω. Σιγάλα. Δεν είμαι κανένας top defender, εγώ. Ότι τους μηδενίζω κιόλας, ξέρω. Δηλαδή μπορεί να με δυσκολέψουν πολύ παίχτες. Όχι, λέει. Και αντίστοιχα μπορεί να δυσκολέψω κι εγώ κάποιον. Ποιος έχει γλεντήσει δίχως αύριο, ρε παιδί μου. Ποιος με έχει γλεντήσει δίχως αύριο. Δεν θα πω ότι με έχει γλεντήσει κάποιος τόσο πολύ. Δηλαδή. Μοιράζονται αυτά. Ένα παιχνίδι μπορεί να κάνω καλό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κάποιος. Εντάξει, χωρίς πάλι να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, ο Καλαμπάκος είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για να τον αντιμετωπίσω. Δηλαδή στην προπόνηση, ξέρω άμα. Δεν είναι πράγμα αυτό με την όλη τη φίρμα όμως. Ναι, δηλαδή αλλά... τίποτα. Δεν μας έχεις δώσει λίγο ψωμί. Ο Τζέρικο είναι ανώτερος. Είναι ανώτερος του Καλαμπάκου. Το πιστεύει. Ναι, ρε. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Είναι ανώτερος. Είναι ανώτερος γιατί είναι πιο. Το Τζέρικο πήγε εγώ δεν θα μπορούσα να τον μαρκάρω. Είναι πιο νέο παιδί, είναι πιο γρήγορος, έχει πιο πολύ έκρηξη. Έχουν και οι δύο μπάσκετ, αλλά ο άλλος είναι άλλο πράγμα. Τζέρικο. Δεν τον έχω αντιμετωπίσει. Είναι, ναι, δεν τον κάνει καλά με την πόλη. Είναι παιχταράς. Για εδώ έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι να τον βάλεις, μου πει τώρα πηγέσκα και δεν κάνανε καλά. Απλά εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που να πω ότι είναι παιχταράς και τον θέλω στην ομάδα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, έχουμε πολύ πλήρη ομάδα για να πω ότι. Μου λείπει ένα κομμάτι. Ναι. Αλλά προφανώς ο Τζέρικο άνα τα χώρα και στη φίλη. Πάμε παρακάτω. Θα έκανε την καρδιά του πέρα για να έχω. Εγώ να πω κιόλας έτσι για πιο αυτό που σας είπα, πιο ρεαλιστικό να έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Γνωστός αεκτζής της διοργάνωσης. Έχει πει ότι άμα δεν κατέβει Σάμερ με την ομάδα που κατεβάζει, θα έρθει ένα Σάμερ στη Φιωρετσίνα. Και αυτό θα τον ήθελα. Και από εκεί και πέρα. Γιατί δεν λες το όνομα. Γνωστός αεκτζής. Να βάλω λίγο και τους δημοσιογράφους να ψάξω. Είναι στο team, το δικό μας. Εγώ το αφήνω. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο Κάρμα. Όχι. Το για τον Κάρμα λες τώρα. Δεν ξέρω. Quiz, θα το βάλουμε από κάτω. Θα το βάλουμε από κάτω. Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Παιδιά, φτάσαμε στο τέλος σχεδόν. Λες. Δεν ξέρω αν χαίρεστε ή αν λυπάστε. Θέλω άλλη μια ώρα. Γιατί να μας λες πόσο γαμάτι είναι η Old Fear. Όχι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι έχετε στοχεύσει και γιατί. Υπάρχει κάποια ομάδα που την έχετε άχτη καταρχήν. Σε μάτσο μιλού τώρα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποια ομάδα που την έχετε άχτη. Όχι. Δηλαδή ρε παιδί μου δεν χρειάζεται να είναι. Να κρίνει ενώ πρώτη θέση. Δεν μπορεί να κρίνει ενώ πρώτη θέση. Να έχετε στοχεύσει αυτούς. Γιατί τους έχετε άχτη, ναι, από κάποια άλλη στιγμή μέσα στην διοργάνωση. Γιατί έχει κάποιο παίκτη που θέλετε να τον δείτε να τρώει χώμα, ας πούμε. Εγώ όταν έπαιζα στο μπασκετάκι είχα ομάδα άχτη για παράδειγμα. Θα μας πεις μετά, μην μιλάς. Εγώ τώρα έτσι που τα φέρνω και μέρες, αύριο παίζουμε τους Hungry Wolves. Και έτσι με κστάρει λίγο να παίζουμε και με κόντρα εξέδρα. Με τον Αβουρή. Αγόρι μου. Τον έχουμε παίξει και με λαμπόλα μα πελάτη. 2-0 μας είχε. Ήμουνα στο παιχνίδι, αυτό ήμουνα. Εντάξει, στο Σπάρτακο, κάπου εκεί έγινε η κόλλα. Δεν έχω, ναι.
Όχι με τον coach, πιο πολύ ούτε με τα παιδιά του Φάνη, δεν του ξέρω. Είναι... Ενώ... με το να παίζει σε γεμάτη ξέδρα δεν το έχουμε ξανά. Σα αρέσει να τροστρά στόκινγκ δηλαδή. Π.χ. είχα δει έτσι χάζευα που παίζαμε τη Γίδερπουλ. Χάζευα Hungry Wolf Γίδερπουλ. Να έχει ο Κατή που τάβαμε και με τον Γιάννη την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε αντίπαλοι. Ναι. Να έχει 2 στι 10 βολέ. Ναι. Λεσόρ τύπου, να βάζει την τρίτη ναι. Και να γυρνάει για να του κάνει. Φωνάγουν με τι κόρνε όλη την ώρα. Εγώ στάρα έτσι. Στα πλαίσια τα αθλητικά να κάνουμε τη... το χαβαλέ μας. Άκουσε κόσμο και τον είδα λίγο. Όχι, μου αρέσει και εμένα αυτό. Αυτός θέλει τους Hungry Wolves. Έχουν κόσμο, έχουν κόρνες, έχουν τέτοια. Τίποτα, θα πω τους Κασόνικ που παίζουμε την επόμενη αγωνιστική γιατί είναι μια ομάδα που τη βλέπω ψηλά και θέλω να μετρηθώ με αυτή την ομάδα. Ναι, να δω, μπορώ, είμαι στα μέτρα. Πότε το παίρνει Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο. Να ξέρει ο Σασίνοπουλο να μα πει το πρόγραμμα για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Εγώ το ήξερα. 25 Πέμπτου παίζουμε 8 η ώρα στη Ζωφριά. Μάλιστα. Οπότε ναι, θα πω Κασόν γιατί θα δείξει πού βρίσκεται η ομάδα και αν αυτά που λέω ισχύουν ή είναι παπάτης. Ωραία, θα στο σπίτι μας. Όχι, εντάξει, έχετε καλή ομάδα. Λοιπόν, υγεία και τύχη θέλει. Έχετε καλή ομάδα. Αντώνη. Τι έγινε. Ολοκληρώσαμε. Δεν το πιστεύω, πόσο ωραία περνάμε εδώ πέρα. Φεύγουμε. Κάτσε κάτω. Εγώ θα κάτσω, παιδί μου, εδώ να ακούσει κιόλα ο κόσμο. Εγώ θα κάτσω, θα γυρίσω στο σπίτι μου να δείτε πόσο αγαπάμε. 10.30 το βράδυ. Έτσι είναι οι χομπίστες. 10.30 το βράδυ. Παγωμάρα το είδες. Σέβομαι. Σέβομαι ότι έχουμε. Σέβομαι να κάτσω εδώ με το φίλο μου τον Διαμαντή. Θα μαγειρέψουμε, να κάνουμε. Σέβομαι. Έχω να στείλω κείμενα. Βλέμμα από όλα Διαμαντή. Να οργανώσω το team. Να οργανώσω το team. Σέβομαι ότι έχουμε καλεσμένους ότι είσαι κάποια ηλικία. Να οργανώσω το team. Και ότι πρέπει να φαινόμαστε. Οπότε τι γίνεται στα παρασκήνια. Περνάμε πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν προστριβές. Η ομάδα τραβάει και τα σχετικά. Ναι. Μόλις κλείσει όμως το ακούσω. Μικρόφωνο. Ναι. Ετοιμάσου. Ναι. Ετοιμάσου. Εσείς θα δώσετε καμιά απάντηση. Σε τι, ρωτήστε. Μια ερώτηση τελευταία εσείς. Με ποιον είναι. Ποια είναι η ομάδα μας? Τρία favorites development. Τρία favorites development, Να το κάνω πιο ιδρυκά. Ναι, αγόρι μου. Δώστε μας το Final Fortress development. Σωστό, τέσσερα, ναι, τι τρεις, τι τέσσερα. Το Final Fortress development. Εντάξει, χωρίς τα θιαστή, πείτε απλά τέσσερις ομάδες, θα μην τα βάλουμε κάτω. Καλά, ναι, δεν γίνεται τώρα με το θιαστή, προφανώς. Λοιπόν, από εγώ. Ναι, πες. Μία ομάδα. Λεγάμενη. Ναι. Κάτσε, ρε παιδάκι μου. Κάτσε. Περίμενε. Λεγάμενη. Αχ, θα το πω και ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Airball. Ναι. Ψυχοκανόνισα να πάμε στον κουβά. All Fear. Ναι. Το λέω. Είμαι μαζί του. Και Βαλχάλα. Κλείσαμε. Τρεις ομάδες από το όνομα μας. Όντως. Ναι. Το πα. Και έχεις αφήσει και Κασόνικα έξω. Πάρα πολύ δυνατός. Μάλιστα. Ψωμάκι. Και με, με τους ζιγουραίους είμαστε, παραθέριζουμε μαζί στις δύο μέρες. Αν θέλεις να αλλάξεις αυτό που είπες, ο Τζέρικο δεν κατεβαίνει στο Summer, ξαναλέω. Εντάξει. Εντάξει, το πάμε τώρα. Ρε. Okay, αυτά πρέπει να γίνουν γραφικά, όπως εκεί τη Final Four που γλεντάγαμε τώρα αυτές που λέγανε Μπαρτσελόνα, Μπολόνια και τα λοιπά. Ναι. Ελικερία. Εγώ θα πω τους λεγάμενους. Θα πω τους γαλάτες. Θα πω. Θα πω κι εγώ την Airball. Ναι, κορίτσι μου, πες την Airball. Θα την πω την Airball. Πες γιατί θα πάνε. Έχεις δίκιο, Αντώνη μου. Και άλλη μία θέλετε. Θα τολμήσω να πω και τις κουρκούτες. Κουρκούτες, ναι. Okay. Αυτούς θα πω εγώ. Εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να σε διαψεύσουμε. Όπω Κασόνικ δεν είπε κανείς. Ναι, όντως. Τέλεια, φοβερά πράγματα γίνονται. Εντάξει, να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο. Μπορεί ο Ζιγούρης όμως να χαρεί που δεν είπαμε την ομάδα του, γιατί όποιον εγώ τουλάχιστον πιάνω στο στόμα μου, καταστρέφεται. Ναι, κάτσε να δούμε και στα νοκάου. Γιατί μπορεί ο Ζιγούρης. Εσύ με ποιον ομίλο διασταυρωνόσαστε? Εμείς με τον Πέμπτο. Άντσε, περίμενε, Ζιγούρη μου. Δηλαδή να τα λέμε λίγο κι αυτά. Τέλος πάντων. Γιατί θα πάει άμα παίξει π.χ. με τους.
Με τον Green Nose. Θα τα δούμε αυτά, Αντώνη. Θα τα δούμε πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ας χαρούμε τους ομίλους. Ας χαρούμε τη regular του Summer. Το πρώτο γύρο θα τον περάσουμε. Ακόμα φούτερ φοράμε. Δεν ήρθε η ώρα να μιλάμε τι γίνεται στις διασταυρώσεις. Ακόμα φοράμε τα φούτερ. Και τρέχουν οι μίξες μας. Τι μένει από το σημερινό podcast? Ότι οι Κασόνικ δεν θα πάνε Final Four. Αυτό είναι το. Όχι, αστειευόμαστε, αστειευόμαστε. Όχι, να αστειευόμαστε καθόλου, δεν είναι αστειευόμαστε. Εντάξει, λέμε μια άποψη. Δεν αλλά... τους δώσαμε Final Four, άρα δεν θα πάνε Final Four. Εγώ τους βλέπω. Όχι, συνήθως όποιος δίνουμε. Ναι, εμείς οι δύο. Εσείς οι δύο, ναι. Εμείς οι δύο, ξαναλέω, όποιον δίνουμε, συνήθως δεν πάει Final Four ή δεν παίρνει πρωτάθλημα ή δεν κάνει τίποτα γενικότερα. Δηλαδή. Ναι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Οπότε μπορεί τους Κασόνικ να τους έχουμε σώσει. Τέλος πάντων, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Θα ευχηθούμε καλή συνέχεια στις ομάδες σας. Ευχαριστούμε. Θα πεις κάτι για κλείσιμο? Παιδιά μου, ας συνεχίσετε έτσι. Συνεχίστε έτσι. Εύχομαι η ομάδα σου, η δεύτερη, να βρει το δρόμο της, η Everton. Κάποια στιγμή, γιατί εμείς ο Λίβερπουλ έχουμε τώρα αποχαιρετισμούς από το Σαββατοκυριακό. Έχουμε κλάματα. Ναι. Και εσύ, αγόρι μου, έρχεται πολύ μεγάλο δεκαήμερο. Να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ. Να γίνει αυτό που πρέπει. Να γίνει αυτό που πρέπει. Λυγκερία μου, σ' αφήνω να χαιρετήσει τον κόσμο. Χριστέ μου, γιατί το τραβάω όλα αυτά. Λοιπόν, πολύ μπάσκετ και φιλιά πολλά σε όλους σας. Γεια χαρά, παιδιά, γεια χαρά. Γεια σας. Μπασκετάκι.